Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου συνέβη η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στα ελληνικά χρονικά, με τραγικό απολογισμό τους 57 νεκρούς. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, που ανέλαβε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ζήτησε από τον ΟΣΕ φάκελο με τα θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έγιναν στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια. Ήδη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει και μελετά τον φάκελο για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης, το οποίο σημειώθηκε το 2017. Το περιστατικό στο Άδενδρο συνέβη όταν ένα υπεραστικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη εκτροχιάστηκε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή της αμαξοστοιχίας διαπέρασε ένα σπίτι, ενώ τραγικός απολογισμός ήταν 4 νεκροί, 2 μέλη του πληρώματος, ο μηχανοδηγός και ένας επιβάτης, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 10. 2 άτομα του σπιτιού γλίτωσαν σχεδόν από θαύμα, ειδώντας την τελευταία στιγμή από τον μπαλκόνι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Τρενοσέ και του Υπουργείου Μεταφορών, αιτία του δυστυχήματος ήταν η υπερβολική ταχύτητα που ανέπτυξε το τρένο, καθώς έτρεχε με 145 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ήταν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τα περισσότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια αφορούν κυρίως σε συγκρούσεις αυτοκινήτων με αμαξοστοιχίες. Παράλληλα, αρκετές είναι οι περιπτώσεις παράσυρσης πεζών πάνω στις ράγες από διερχόμενους σειρμούς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 11ης Αυγούστου 2022, όταν τρεις πρόσφυγες που κοιμόντουσαν στις ράγες παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Δράμα Θεσσαλονίκη. Ο Ισίδωρος Ντογιάκος θα εξετάσει ενδελεχώς τα συμβάντα της τελευταίας 15ετίας και θα εξαγάγει τα πορίσματά του. Εάν όμως ανατρέξουμε στα παλαιότερα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας μας, το πιο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα μετά από εκείνο των Τεμπών έλαβε χώρα την 16η Ιανουαρίου του 1972. Ανάμεσα στους σταθμούς Ορφανών Καρδίτσας και Δοξαρά Λάρισας συγκρούστηκαν 2 αμαξοστοιχίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν 44. Σύμφωνα με τις έρευνες της εποχής, το δυστύχημα συνέβη λόγω της έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των δύο σταθμαρχών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το δίκτυο ήταν μονής γραμμής και δεν υπήρχαν σύγχρονες μέθοδοι ενδοεπικοινωνίας. Προβλήματα και παραλήψεις δηλαδή που δυστυχώς ισχύουν ακόμη και σήμερα και που οδήγησαν 57 νέους ανθρώπους στο θάνατο.